αν κάποιος παρακολουθούσε την πρωινή συνεδρίαση και την απογευματινή σήμερα, θα έβλεπε δύο διαφορετικές εικόνες. Στην πρωινή συνεδρίαση, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, μια αγαπημένη οικογένεια. Γιατί ήταν αγαπημένη οικογένεια? Γιατί τότε είχαν να υπηρετήσουν τα ιερά και τα όσια του συστήματος. Είχαν να υπηρετήσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου από κοινού. Είχαν να υλοποιήσουν και να αποδεχθούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για την περαιτέρω απελευθέρωση των σειροδρομικών μεταφορών. Και ούτε κάτι ούτε ζημιά από κοινού. Και τώρα έχουμε μια όξυνση στη συζήτηση εδώ. Για ποιο σκοπό? Για να απολώσουμε τον κόσμο. Να δημιουργήσουμε τα στρατόπεδα μέσα στο λαό και να τον διαχωρίσουμε. Για να συγκαλύψουμε ότι υπάρχει μια τεράστια συμφωνία ανάμεσα στα τρία αυτά κόμματα. Και αυτή η συμφωνία είναι η συνέχιση της αντιλαϊκής, της ταξικής πολιτικής, της πολιτικής που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της πολιτικής που ικανοποιεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, της αντιλαϊκής γενικότερα πολιτικής, που κάνει όλο και πιο δύσκολη τη θέση του λαού και των συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η συζήτηση για το σκάνδαλο της Νοβάρτης ανέδειξε τα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμβάλλουν τόσο στη διελεύκανση της υπόθεσης όσο και στην απόδοση των πολιτικών και των όποιων ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών όπου υπήρχαν. Χωρίς βεβαίως να έχουμε αυταπάτες, γιατί έχουμε γνωρίσει πάρα πολλές εξεταστικές και ανακριτικές επιτροπές που δεν έβγαλαν απολύτως τίποτα. Απλά συγκάλυψαν τα θέματα. Από αυτή τη σκοπιά, το ΚΚΕ το Φλεβάρι του 2018 υποστήριξε ότι το σκάνδαλο της υπόθεσης Νοβάρτης πρέπει πλήρως να διελευκανθεί. Ότι η Επιτροπή, η προανακριτική τότε, υποχρεούται να κάνει ουσιαστική έρευνα και να μην περιοριστεί σε διαδικαστικά ζητήματα. Ξεκαθαρίζαμε ταυτόχρονα ότι η ουσιαστική έρευνα περιλαμβάνει εκ των ουκ άνευ και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των μαρτύρων συμπεριλαμβανομένων και αυτών των προστατευόμενων μαρτύρων. Ότι η ουσιαστική διερεύνηση για το ΚΚΕ σημαίνει τη διερεύνηση και των βαθύτερων αιτιών αυτών των σκανδάλων, τόσο στον χώρο του φαρμάκου, καθώς επίσης και στην εξέταση συνολικά όλων αυτών των αιτιών που έφεραν στην επιφάνεια και που δεν είναι άλλες από τους σφοδρότατους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις πολυεθνικές που σφάζονται κυριολεκτικά για τα μερίδια αγοράς και για τα κέρδη. Γιατί για το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο, το πραγματικά τεράστιο σκάνδαλο είναι από τη μια μεριά να υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Τεράστιες δυνατότητες που σήμερα δίνονται, παρέχονται εξαιτίας της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επιστήμης. Και από την άλλη τη μεριά είναι ο όσο το δυνατόν μικρότερος βαθμός ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Τα ευρύτατα στρώματα λαϊκά, τα οποία ζουν κάτω από συνθήκες ανέχειας. Και αυτή η ψαλίδα, ανάμεσα στις δυνατότητες και στο βαθμό ικανοποίησης, όλο και διευρύνεται. Και δεν είναι μόνο η κρίση, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έτσι είναι από τη μια μεριά λοιπόν η τεράστια συσσόρευση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια και από την άλλη είναι οι συνθήκες διαβίωση των λαϊκών στρωμάτων στη χώρα μας και αλλού. Είναι δηλαδή το ίδιο το σύστημα που υπηρετείται το βασικό σκάνδαλο. Και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι πολυεθνικές, είναι πρόθυμες και να εξαγοράσουν για να κατακτήσουν όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Άλλωστε, η Νοβάρτης κάνει ό,τι κάνουν και οι υπόλοιπες πολυεθνικές στον χώρο του φαρμάκου. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Η βάση του σκανδάλου δηλαδή είναι η εμπορευματοποίηση των λαϊκών αναγκών. Είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας και του φαρμάκου. Είναι ο σφοδρός και ανελαίητος ανταγωνισμός ανάμεσα στις πολυεθνικές. Γιατί
τονίστηκε εδώ πέρα από διάφορους ομιλητές. Ποια ήταν οι τεράστιες πατέρες που υπήρχαν στον χώρο της δημόσιας υγείας και του φαρμάκου. Όμως, το 2009, τότε που έφτασε στον πικ, όπως ισχυρίζονται, η δημόσια δαπάνη, στην Ελλάδα για την υγεία υπολείπονταν κατά 1% από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος το 2009 δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημόσια ήταν 7,8% και στην Ελλάδα ήταν μόλις 6,8%. Συνέπεια των αντιλαϊκών μέτρων περικοπής της δημόσιας δαπάνης στην υγεία είναι σήμερα η δημόσια δαπάνη της υγείας στη χώρα μας να έχει κατρακυλήσει το 5% τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στο 7,8%. Αυτό πτύχιο συνέπεια, η συνέπεια ήταν η εξής, ότι η ιδιωτική δαπάνη, η ιδιωτική χρηματοδότηση των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα, σήμερα να βρίσκεται η Ελλάδα ως πέμπτη χώρα στον κόσμο. Δηλαδή η ιδιωτική χρηματοδότηση της δαπάνης να κατατάσσει την Ελλάδα στην πέμπτη θέση παγκόσμια. Ποια είναι πρώτη, βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την ακολουθεί το Μεξικό, η Κορέα και η Χιλή. Και μετά η Ελλάδα. Το 2009 η ιδιωτική δαπάνη ήταν μόλις 19,2%. Το 2015 με τα μέτρα των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας η ιδιωτική δαπάνη εκτοξεύτηκε στο 33,7% και επί ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο 45%. Να λοιπόν ποια είναι η εξέλιξη. Αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής ότι εμείς νοικοκυρέψαμε και εξοικονομήσαμε χρήματα είναι με άλλα λόγια η μεταφορά του βάρους από τα κρατικά ταμεία στις τσέπες του λαού. Αυτό κάνατε. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταφέρατε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της φαρμακευτικής δαπάνης στις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων, μετακυλίοντας έτσι το βάρος αυτό. Με αποτέλεσμα, πλατιά λαϊκά στρώματα να πληρώνουν πανάκριβα την πρόσβαση στην υγεία και στο φάρμακο, αλλά και να υπάρχουν ταυτόχρονα και πολύ μεγάλα εμπόδια, τα οποία καθορίζουν την πρόσβασή τους ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη που προβάλλει σήμερα που πραγματικά βλέπουμε να διεξάγονται σκληροί εμπορικοί πόλεμοι μεταξύ των κρατών, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανίας, Κίνας και άλλων, εμπορικοί πόλεμοι που εκφράζουν τον ανελαίητο ανταγωνισμό ανάμεσα σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε πολυεθνικούς ομίλους, σε διάφορους τομείς και μάλιστα με πολύ υπαρκτό τον κίνδυνο αυτοί οι εμπορικοί πόλεμοι να μην μείνουν μόνο στο οικονομικό και εμπορικό κομμάτι, αλλά να επεκταθούν και σε άλλους τομείς. Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι η ανάδειξη του σκανδάλου της Νοβάρτης δεν είχε σχέση με την ενόχληση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον ανταγωνισμό των γερμανικών φαρμακοβιομηχανιών. Ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας αλλά και σε άλλους τομείς. Άρα, είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι όλους αυτούς, παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους έπιασε ο πόνος για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Ενδιαφέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαφθορά. Το βλέπουμε πόσο ενδιαφέρονται, σκοτώνοντας κόσμο στη Συρία, στη Λιβύη και σε μια σειρά άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν, ο σκληρός και ανελαίητος ανταγωνισμός, αυτός ο πόλεμος, αυτό το ενδιαφέρον να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα, δεν έχουν κανένα άλλο λόγο παρά πώς θα διανεμηθούν τα κέρδη, πώς θα γίνει το μοίρασμα των αγορών και γι' αυτό βγάζει ο ένας στη φόρα τα άπλυτα του άλλου. Και στο τέλος όλοι μαζί να τα κοκουλώνουν όταν κατορθώσουν να φέρουν ένα συμβιβασμό, ο οποίος βέβαια ο συμβιβασμός πάντα είναι προσωρινός, μέχρι να ξαναβγούν τα εμπορικά και οικονομικά μαχαίρια. Αυτή είναι η αντικειμενική βάση για ένα ατελείωτο δούνε και λαβίν μεταξύ των ομίλων και των κυβερνήσεων. Και εκεί πάνω ανθίζει η διαφθορά και τα σκάνδαλα. Τώρα, το πώς εξελίχθηκε βεβαίως η ιστορία τότε με την προανακριτική επιτροπή είναι γνωστό. 2-3 σημεία θέλουμε να υπενθυμίσουμε. Πρώτον,
Με κύρια ευθύνη της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, η υπόθεση έκλεισε στην προανακριτική επιτοπή, χωρίς να γίνει καμία εξέταση μαρτύρων και στοιχείων, τα οποία υπήρχαν, χωρίς καμία ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης από τη Βουλή, που αυτή η διερεύνηση θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιτάχυνση της διερεύνησης της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη. Έτσι, η υπόθεση της προανακριτικής επιτροπής εξελίχθηκε σε μια στήρα δικοματική αντιπαράθεση, βολική και για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία. Από τη μια μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατάει τη ρομφαία της μάχης κατά της διαφθοράς και του σάπιου παλιού πολιτικού συστήματος, αξιοποιώντας ένα υπαρκτό σκάνδαλο, αλλά την ίδια στιγμή να αρνείται την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης από τη Βουλή και να συνεχίζει την ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ και στον τομέα της υγείας και του φαρμακού. Και από την άλλη, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ να καταγγέλουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αθέμητες παρεμβάσεις και μεθοδεύσεις στη δικαιοσύνη με στόχο τη σπήλωση τελεχών τους, χωρίς βεβαίως να μιλάνε, όπως και τώρα, για την ουσία της υπόθεσης. Το ΚΚΕ κατήγγειλε την τακτική της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, που έκλεισε το δρόμο για τη διερεύνηση του σκανδάλου από τη Βουλή και αποχώρησε, πολύ νωρίς θα το θυμάστε, από τις εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής, όταν η τότε πλειοψηφία αρνήθηκε να προχωρήσει την εξέταση μαρτύρων και των προστατευόμενων μαρτύρων και έκλεισε άλλον-άλλον την υπόθεση στην Επιτροπή. Θυμίζουμε επίσης ότι για τους ίδιους λόγους το κόμμα μας αποχώρησε και από τις σχετικές ψηφοφορίες που ακολούθησαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Βεβαίως, υπάρχουν και θα υπάρχουν παρεμβάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα κόμματα που άσκησαν την κυβερνητική πλειοψηφία βολεύονται με την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί αυτή η επιλογή της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει μοχλό για να ασκείται η όποια πίεση και παρέμβαση στον χώρο της δικαιοσύνης. Να θυμίσουμε εδώ πέρα, ανοίγοντας μια παρένθεση, ότι το ΚΚΕ στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος είχε ζητήσει, όπως και στο παρελθόν είχε κάνει, την αλλαγή αυτού του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Στην κατεύθυνση, η επιλογή της ηγεσίας να μην γίνεται από την κυβέρνηση, αλλά αυτή να εκλέγεται, δηλαδή η ηγεσία της δικαιοσύνης, από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα. Όμως, η πρόταση αυτή του ΚΚΕ απορρίφθηκε μετά πολλών επένων εντός εισαγωγικών. Συνεπώς, όλα αυτά τα περί ανεξάρτητης δικαιοσύνης είναι έντονα υποκριτικά από όποιον και ακούγονται και βεβαίως χρησιμοποιούνται ως άλοθη, ως εργαλείο στους διπολικούς καυγάδες. Και με την ευκαιρία να θυμίσουμε και να πούμε και μια κουβέντα για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Το ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση, στην πρόσφατη, είχε ζητήσει την πλήρη κατάργηση του άρθρου του Συντάγματος και του σχετικού νόμου, ώστε να φύγουν όλα, μα όλα τα εμπόδια, τα οποία εμπόδιζαν την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των υπουργών και να έχουν οι υπουργοί την ίδια μεταχείριση όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Όμως και αυτή την πρόταση του ΚΚΕ την απορρίψατε. Τώρα τι έχουμε, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, έχουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας τη συγκρότηση μιας νέας προκατακτικής επιτροπής. Δηλαδή, μια απλή αντιστροφή των ρόλων στις σημερινές συνθήκες. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα από τη θέση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ζητά τη συγκρότηση της προκατακτικής επιτροπής για να διερευνηθούν τι, οι αθέμητες παρεμβάσεις στον έργο των ανακριτικών αρχών από τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης. Αθέμητες παρεμβάσεις που έγιναν, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, κατά τη διερεύνηση του σκαβάλου των Βάρτης. Πουθενά μα πουθενά όμως, στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει κουβέντα για να γίνει και να συνεχίσει η διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτης από την Προανακριτική Επιτροπή, μόνο για τις αθέμητες παρεμβάσεις. Άρα η πρότασή της αυτή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ανάγκη ουσιαστικής διερεύνησης της ουσίας του σκανδάλου, αλλά εξυπηρετεί άλλους στόχους, στα πλαίσια δηλαδή της γενικότερης δικοματικής αντιπαράθεσης και της γενικότερης διεργασίας οι οποίες γίνονται για την αναδιάταξη και την αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος.
εξυπηρετεί την προσπάθεια την οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία τη συστηματική να συσκοτήσει το χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής, τον αντιλαϊκό, τον ταξικό, τον αντεργατικό, ο οποίος αποκαλύπτεται ανάγλυφα και με το πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη, το οποίο είναι ένα αντεργατικό έκτρωμα, αλλά και το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020, που διατηρεί τον αντιλαϊκό ταξικό του χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, όπως το παρελθόν έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως το παρελθόν έφραξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το δρόμο στην ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου Νοβάρτης από τη Βουλή και το αξιοποίησε για τις δικές της ιδιαίτερες κομματικές επιδιώξεις, το ίδιο, μα το ίδιο ακριβώς επιχειρεί σήμερα να κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Από την άποψη αυτή βεβαίως είναι υποκριτική και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ζητά τάχα μου την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης όταν δεν το έκανε ως κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή την τακτική το λέμε καθαρά. Ως ΚΚΕ δεν μπορούμε να την νομιμοποιήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν θα πάρουμε μέρος στη διαδικασία της ψηφοφορίας, όχι τη συζήτηση της ψηφοφορίας για τη συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής. Εάν συγκροτηθεί η Προανακριτική Επιτροπή, που έτσι φαίνεται ότι θα γίνουν τα πράγματα, εμείς θα πάρουμε μέρος της εργασίας, επαναφέροντας τη θέση μας για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, με την εξέταση όλων των στοιχείων και όλων των μαρτύρων, χωρίς καμία εξαίρεση ούτε των προστατευόμενων λεγόμενων μαρτύρων, για να εξεταστούν όλοι, και προειδοποιούμε και πάλι ότι αν αυτό δεν συμβεί, εμείς σε παιχνίδια και κάλπικες αντιπαραθέσεις δεν θα παίξουμε και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.